Coach, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι με άγρια μορφιά. Ένα κλασικό ντέρμπι για τη Β' Διέψη. Αρχικά θέλω να μου σχολιάσετε το παιχνίδι, αν μπορείτε, και η συνέχεια, πώς τη βλέπετε, τη συνέχεια με βάση και το ότι είστε πλέον 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ναι, όπως το είπες, ήταν ένα ντέρμπι, ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ανάμεσα σε 2 πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες βγάλαν και πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο ημίχρονο πολύ ισορροπημένο, πολύ στη δύναμη. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ ωραιότερο. Θεωρώ ότι είχαμε διαστήματα μέσα στο παιχνίδι που δηλαδή ήταν ένα 20 λεπτό στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου που ήταν η στιγμή μας. Δεν καταφέραμε να βρούμε μετά τον γκολ. Ήταν στιγμές μέσα στο γήπεδο οι οποίες υποφέραμε. Όπως είπαμε, ο αντίπαλος είναι καλή ομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε κι εμείς να πάρουμε την νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε. Κοιτάμε. Πλέον είστε 3 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Οι βλέψεις είναι το πρωτάθλημα ή είναι μια καλή πορεία? Πλέον, κατά ψέματα, μπορείτε να καταφέρετε να πιέσετε τους πρωτοπόρους, είστε πολύ κοντά. Κοιτάξτε, εμάς τώρα οι επόμενες μέρες είναι τώρα 3 εβδομάδες. Ανασύνταξη είναι για μας αυτή η περίοδο. Το πρώτο διάστημα θα είναι ανασύνταξη, το δεύτερο θα είναι μια πολύ μίνι προετοιμασία. Να σας πω τώρα εγώ κάτι σε ό,τι αφορά αυτό. Είχαμε πει στην αρχή τη σεζόν να μην θέσουμε στόχο πρωτάθλημα ή κάτι, άλλωστε και λίγοι μας περιμένανε. Παρόλο τον καλό σχεδιασμό που κάναμε εμείς. Πλέον έχει φτάσει σε ένα πράγμα, το πρωτάθλημα έχει προχωρήσει αρκετά. Δείχνουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το στόχο. Και ναι, δεν είναι μυστικό ότι το συζητάμε πλέον μεταξύ μας ότι μπορούμε. Πώς διαχειρίζεστε το υλικό με βάση και με τους τραυματισμούς που έχουμε δει αναδιαστήματα ότι επηρεάζουν την ομάδα? Ναι, δεν είναι εύκολο καθόλου. Δεν είναι εύκολο. Σήμερα σφίξαν τα δόντια πολλά παιδιά. Δύσκολο. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν καταφέρουμε, ας πούμε, να κάνουμε κάποια κίνηση. Θέλουμε, αν κάνουμε 1-2 κινήσεις, να είναι πάρα πολύ ποιοτικές. Διαφορετικά, παιδιά έχουμε. Και ας μην είναι εύκολο. Θα συνεχίσουμε έτσι. Αν καταφέρουμε 1-2 δυνατές ποιοτικές προσθήκες, θα τις κάνουμε. Κατά τα άλλα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, όχι μόνο σήμερα, γενικά.